Τρία πράγματα που σε παχαίνουν και πρέπει να κόψει μάχερι για να αρχίζουν να φεύγουν αυτά τα κιλάκια πολύ πολύ πιο γρήγορα. Hey, Σάρω εδώ ειδικό στυλ υποδιάλυση και το χάσιμο λίπους μέσω διαλυματική νηστεία. Και κακά τα ψέματα, τα πρώτα μπάνια έχουν αρχίσει και βλέπουν το φω τη ημέρα. Και ο κόσμο πανικοβάλλεται. Και με ρωτάνε, Σάρο, παίζουμε ένα γρήγορο τρόπο για να χάσω όσο το δυνατόν περισσότερα κιλά γίνεται. Ε, λοιπόν, το πρώτο μυστικό είναι, και αυτό μπορεί να σε σοκάρει, αλλά να κόψει το πρωινό μαχαίρι. Όταν το λέω αυτό, ο περισσότερο κόσμο χάνει εντελώ το μυαλό του. Μπορεί να με ξέρει από πριν και να ξέρει ότι μιλάω για τη διαλυματική. Μπορεί να έχει ακούσει για τη διαλυματική, αλλά όλοι συμφωνούμε με τη διαλυματική. Όλοι θέλουν να κάνουν διαλυματική, αλλά όταν πάει η κουβέντα στο πρωινό, όλοι το χάνουν. Ε, λοιπόν, η διαλυματική, παιδιά, είναι όταν κόβουμε το πρωινό μαχαίρι και αφήστε το κάθε και καλά ειδικό να κολλείεται και να αιωρείται και να ασκίζει τα πτυχία του και να τραβάει τα μαλλιά του και τα τέτοια του. Και στήκαμε. Η αλήθεια, λοιπόν, και οκ, okay, νομίζετε εγώ θέλω να τρώω κράξιμο για να τρώω βρυσίδι. Προφανώ και όχι. Αλλά αυτό που θέλω πολύ περισσότερο είναι να μην σα λέω ψέματα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι αυτό που σε κρατάει χοντρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλύτερα να τη χωνέψει αυτήν εδώ ακριβώ τη στιγμή. Γιατί αν δεν το χωνέψει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για σένα. Έχει εμφανιστεί και είναι ευρέω γνωστό ότι όχι, το πρωινό δεν είναι το σημαντικότερο γεύμα τη ημέρα. Ότι breakfast είναι όταν σπάμε την ιστεία και δεν σημαίνει πρωινό, το χάσαμε στη μετάφραση. Ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα από την Αμερική, από εταιρείε δημητριακών, εταιρείε μελιού και εταιρείε που φτιάχνουν toast και πουλάνε toast, να σου πούνε ότι ξέρει τι, έλα να φά πρωινό σε εμά. Ε, λοιπόν, το να φάσει να μην φάσει πρωινό δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αλλά τι γίνεται, πρόγοντα ανοίγει η όρεξη. Είναι πολύ πιο εύκολο να πει όχι, απλά δεν τρώω από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και μετά να αρχίσει να τρως το μεσημέρι και να μείνει χορτάτο. Παρά να αρχίσει να τρως από το πρωί φαγητά, παχυντικά, φαγητά τα οποία σου ανοίγουν την όρεξη. Φαγητά την καστολάδη και ροφήματα όπω για παράδειγμα ο φυσικό χυμό που υποτίθεται και καλά. Φυσικό χυμό που και καλά είναι φυσικό. Όχι, είναι επεξεργασμένη τροφία το εξηγήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Οπότε αυτό που θα σου πω είναι ότι κοίτα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν με επηρεάζει εμένα καθόλου, δεν με αφορά εμένα καθόλου. Εγώ τη ζωή μου την κάνω. Ο κόσμο Χάνει κιλά μέσω διαλυματική και κόβοντα το πρωινό, τα χάνει ανεξάρτητα από σένα και την αποψούλα σου. Οπότε αυτό που θα σου πρότεινε είναι να απλά να το δοκιμάσει. Απλά να το δοκιμάσει να δει γιατί φωνάζει αυτό ο τρελό στο ίντερνετ. Πάμε στο δεύτερο μυστικό, το οποίο είναι. Καφέ. Κέτος. Και όποτε λέω καφέ σκέτο, τι γυρνάει μου λέει άλλο. Α, λι, λίγο λίγο ζαχαρούλα όμω δεν πειράζει. Άμα είναι καστανή τουλάχιστον. Όταν λέω καφέ σκέτο, εννοώ καφέ σκέτο. Είναι ο καφέ μέτριο. Μέτριο καφέ, μέτρια αποτελέσματα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σα. Εάν ξυπνά και ξεκινά με την ημέρα σου πίνοντα ζάχαρη, δεν θα έχει αποτελέσματα. Το υπογράφω. Πρώτον, πάρει πολλή ενέργεια με το που πιει τον καφέ σου και μετά θα κρασάρει όλο αυτό τρει ώρα αργότερα και θα πεινά σαν λύκο. Και θα θε να τρώ συνέχεια μέχρι να κοιμηθεί. Και θα ξεκινήσει αυτό ο φαύλο κύκλο υπαρφαγέ. Και όλο αυτό έχει να κάνει με την καμπύλη τη ινσουλίνη. Οπότε αφήνουμε την ινσουλίνη εκεί που είναι, δεν πίνουμε ζάχαρη το πρωί πίνουμε καφέ σκέτο. Εάν το πιει το καφέ σου σκέτο, θα γίνει κάτι μαγικό στο σώμα σου. Και αυτό είναι ότι θα μηδενιστεί η πείνα. Θα μου πει, σαρώ δεν τρώω πρωινό, πώς θα αντέξω και θα πεινάω. Ωραία, δοκίμασαι να πιει καφέ σκέτο.